Υπό στρατιωτικό κλειό θα βρεθεί ολόκληρη Γαλλία μετά την εντολή του πρόεδρου τη χώρα Φρανσουά Ολάν να αναπτυχθούν μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε δυνητικού στόχου ανά την επικράτεια. Σκοπό είναι να επανέλθει το συνέστημα ασφαλεία στου πολίτε και να αποτραπούν ενδεχόμενε απειλέ. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ζήτησε από το στρατό να μετάσχει στην ασφάλεια σημείων υψηλή επικίνδυνοτητα στη χώρα λόγω του μεγέθου των απειλών που αντιμετωπίζουμε. Πρόκειται για μια εσωτερική επιχείρηση. Υπάρχουν σε εξέλιξη επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αλλά αυτή είναι εσωτερική και απαιτεί την κινητοποίηση 10.000 στρατιωτών, αριθμός σχεδόν ανάλογος εκείνων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Πέραν από τα μνημεία και τους τόπους υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος μεταξύ των χώρων περιφρούρησης συγκαταλέγονται εβραϊκά σχολεία, συναγωγές, τζαμιά, χριστιανική ναή. Η Επιτροπή Κρίσεων που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Φρανσουά Ολάντ αποφάσισε να ενισχύσει περαιτέρω τα μέτρα ασφαλείας ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες για τον εντοπισμό πυρήνων ή συνεργών των δραστών.